Το Mega News δίνει απόψε όλες τις εξελίξεις. Στην Κύπρο για λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Σπάει την σιωπή του Βασίλη Δημητριάδη για το θέμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Αποκαλύπτει ότι βολιδοσκοπήθηκε από τις Βρυξέλλες για την θέση του Γενικού Γραμματέα, αλλά αγνοήθηκε από την κυβέρνηση. Εχμές για εκδικητική στάση Χριστοδουλίδη, επειδή δεν τον στήριξε στις προεδρικές. Συζήτηση στην Βουλή ζητά το ΑΚΕΛ. Ρεκόρ υποψηφιότητων στον ΔΣΥ. 3 διεκδικούν την θέση του αναπληρωτή Προέδρου, 7 για τις 3 θέσεις Αντιπροέδρου. Πέραν των 64 στελέχη του κόμματος για τις 25 θέσεις στο πολιτικό γραφείο. Πάμε για να γίνουμε πιο ισχυροί, το μήνυμα της Ανίτας Δημητρίου. Ξεπέρασε τις προσδοκίες η έξοδος στις αγορές με πράσινο ομόλογο δεκαετούς διάρκειας για άντληση ενός δις. Πέραν των 12 δισεκατομμυρίων οι προσφορές. Στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, με τη μορφή του κατεπήγοντος, η ρύθμιση των τετραμήνων. Μέχρι τον Μάιο θα κατατεθεί το νέο σύστημα των εξετάσεων, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας. Συνεχίζεται η αναταραχή στις αγορές από την απόφαση του ΟΠΕΚ να μειώσει δραστικά την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου. Έντονη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών με αιχμές για καρτέλ. Ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ αντιμέτωπος με δεκάδες κατηγορίες. Φρούριο η Νέα Υόρκη, χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους υπό τον φόβο επεισοδίων από οπαδούς του. Απόψε στις 8 και 10.